δεν ήταν κατασκευαστικό. Δεν ήταν κατασκευαστικό. Το θέμα ήταν, το πρόβλημα ήταν σχεδιαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είδανε λοιπόν οι άνθρωποι μετά από παρέμβαση της ελληνικής πλευράς που υστερούσε το υποβρύχιο Παπανικολής, γίνανε όλες οι απαραίτητες διεργασίες και φτάσαμε κάποια στιγμή να το παραλάβουμε και καλώς το παραλάβαμε και αν δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα, οι αξιωματικοί του ναυτικού θεωρούν ότι είναι το κόσμημα του πολεμικού ναυτικού ο Παπανικολής. Είναι το καλύτερο υποβρύχιο, πιάνει τους στόχους του χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα κανένα. Το πλήρωμα, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς και μαθαίνουμε, είναι απόλυτα ικανοποιημένο και είναι μία σελίδα που ναι μεν αμαυρώθηκε στην αρχή και αμαυρώθηκε και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν υπήρχε ο υπουργός ο κύριος Μεϊμαράκης και το αποκάλεσε πλωτό φέρετρο. Πλωτό φέρετρο, ναι. Στο πλωτό φέρετρο λοιπόν μπαίνουν οι συνάνθρωποι μας, ναι. Μπαίνουν τα αδέλφια μας, μπαίνουν τα παιδιά μας. Συγκινηθήκατε λίγο. Η ιστορία του Παπανικολή νομίζω γενικώς έχει προκαλέσει ένα κλίμα σε όσους δουλέψατε σε αυτό το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσουμε. Αναφερθήκατε στην περίοδο Μεϊμαράκη. Παρουσίασε ένα πρόσωπο το υποβρύχιο. Πολλοί κατηγορούν... Να σας βοηθήσω λίγο, γιατί το είπατε προηγουμένως και δεν έδωσα την απάντηση ολοκληρωμένη. Για την πρόταση των Γερμανών. Ναι, ναι. Καρχήν να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλοί ρωτούν, γιατί δεν καταγγείλαμε τη σύμβαση, όταν είδαμε ότι το υποβρύχιο έχει βγει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η πολιτική ηγεσία από το 1985 μέχρι σήμερα, το μόνο που κάνει είναι πρώτα να πυροβολεί και μετά να σημαδεύει. Αυτό βλέπω σαν εργαζόμενος. Ναι. Το να βγαίνει, το ξαναλέω πάλι, ή υπουργός ή υφυπουργή ή οποιοδήποτε πολιτικός παράγοντας και ελαφριά την καρδία να καταδικάζει μια κατασκευή, ένα υποβρύχιο, ένα πολεμικό πλοίο ή ένα αεροπλάνο, είναι ό,τι το πιο εύκολο. Πιθανόν να κερδίζει και τις εντυπώσεις εκείνης της στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι τις κέρδισε τότε, ναι. Ναι, 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 ότι είναι ο μάγκας της παρέας και κανονίζει. Το θέμα είναι τι συνέπειες έχει αυτό.